ένα εξαιρετικό έργο στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος. Πήρες την απόφαση να διεκδικήσεις το Δήμο της Αθήνας. Σε στηρίζουμε και είμαστε απολύτως σίγουροι ότι οι δημότες της Αθήνας θα εκλέξουν τον επόμενο δήμαρχο. Είμαστε εδώ όμως πρωτίστως σήμερα για να στηρίξουμε εμφατικά, χωρίς αστερίσκους, χωρίς υποσημειώσεις, το Φάνη το Σπανό για να εκλεγεί ο επόμενος Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος. Μια δημοκρατία τολμά την ανανέωση. Την τολμά στην πράξη. Και όποτε έχουμε εξαιρετικά στελέχη τα οποία έχουν αποδείξει τη δυνατότητά τους, τη δυναμική τους από τη θέση του Αντιπεριφερειάρχη, ναι, τα στηρίζουμε να κάνουν το επόμενο βήμα και ακούσατε σήμερα ένα συγκροτημένο πολιτικό λόγο από έναν άνθρωπο που έχει άποψη για την περιφέρεια και που είμαι απολύτως σίγουρος ότι θα μπορέσει να συνεχίσει το εξαιρετικό έργο του Κώστα Μπακογιάννη και της ομάδας του. Φάνη, σε στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Για όλα όσα πετύχαμε, για όλα όσα έχουμε δρομολογήσει, για όλα όσα έχουμε σχεδιάσει, για όλα όσα έχουμε ονειρευτεί, εμείς επιμένουμε. Επιμένουμε στην καρδιά της Ελλάδος, επιμένουμε με το Φάνη το Σπανό. Με έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της δουλειάς τα τελευταία χρόνια. Έναν νέο και πετυχημένο αυτοδιοικητικό. Έναν έξυπνο και ικανό άνθρωπο που συνδυάζει τον ενθουσιασμό και την αγάπη για την προσφορά με την εμπειρία και τη γνώση. Σεμνός και ήπιος, αλλά συνάμα πιστέψτε με στη δουλειά λιοντάρι. Γιατί εμείς που τον γνωρίζουμε, έχοντας συνεργαστεί μαζί του μέρες και νύχτες, μπορούμε να εγγυηθούμε όχι μόνο για το ήθος και την ποιότητά του, αλλά και την εργατικότητα και την αποτελεσματικότητά του. Ο Φάνης είναι η ήρεμη δύναμη. Είναι αυτό που λέμε στο Καρπενής, το ήρεμο ποτάμι που τρυπάει το βουνό. Και θέλω με αυτή την ευκαιρία να ευχαριστήσω τον καθένα και την κάθε μία από εσάς προσωπικά. Και να σας καλέσω προσωπικά τον καθένα και την κάθε μία από εσάς να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να δώσουμε σε λίγο παραπάνω από 100 μέρες την κρισιμότερη μάχη από όσες έχουμε δώσει μέχρι σήμερα. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη Πρωθυπουργό. Με τον Φάνη Σπανό Περιφερειάρχη. Αλλά και εδώ στην έδρα με το Θήμιο τον Καραΐσκο Δήμαρχο της Λαμίας. Όλοι μαζί μπορούμε να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες του τόπου μας, όλες τις δυνατότητες των ανθρώπων μας και να καταπλήξουμε τους πάντες με μια νέα νοοτροπία διακυβέρνησης, με σεβασμό στον πολίτη, στην υπηρεσία του, αλλά και συνοδοιπόρο του στα όνειρα και στις φιλοδοξίες του. Από το 2014, που ξεκινήσαμε με τον Κώστα Μπακογιάννη, ένα μόνο στόχο υπηρετήσαμε με όλες μας τις δυνάμεις. Να αλλάξουμε στην καρδιά της Ελλάδας. Και βέβαια, η ανάγκη να επιμείνουμε στις μεγάλες προκλήσεις του τόπου μας έφερε και εμένα σήμερα εδώ, ως υποψήφιο Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω. Η εμπιστοσύνη σας, η στήριξή σας στο πρόσωπό μου είναι μεγάλη τιμή. Όπως τιμή είναι και η στήριξη όλων των στελεχών και των οργανώσεών μας στη Φθιώτιδα, τη Βιωτία, τη Φωκίδα, την Ευρυτανία, την Εύβοια και φυσικά η στήριξη του Κώστα Μπακογιάννη και της περιφερειακής μας ομάδας. Ο τουρισμός, η μεγάλη μας επένδυση. Δουλέψαμε υπομονετικά και ήδη έχουμε σημαντικά και κυρίως απτά αποτελέσματα. Γίναμε η πρώτη περιφέρεια στη χώρα σε ποσοστιαία αύξηση των εκτερέσεων για το 2018. Η Στερεά Ελλάδα είναι κάθε χρόνο πιο γνωστή και πιο δημοφιλής. Η αγροδιατροφή μας, το κρασί, το σίκο, το μέλι, τα γαλακτοκομικά προϊόντα της Στερεάς Ελλάδας σήμερα κοσμούν τα καλύτερα ράφια των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών. Ανάδειξη του ρόλου της Λαμίας ως διοικητική βάση της κεντρικής Ελλάδας. Με το Πανεπιστήμιο Στερεάς,
με μια νέα υγειονομική περιφέρεια στερεάς Ελλάδας, ξεχωριστή από τη Θεσσαλία και ομοίως μια αποκεντρωμένη διοίκηση στερεάς. Η πόλη της Λαμίας έχει τη θέση, τις υποδομές, το κεκτημένο και την κουλτούρα της διοίκησης. Είναι δουλειά μας να τα υποστηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις προς όφελος συνολικά της περιφερειάς μας. Αντιλαμβανόμαστε βέβαια όλοι ότι κανένα όραμα και κανένα πρόγραμμα δεν μπορεί να γίνει πράξη χωρίς τους κατάλληλους ανθρώπους. Γι' αυτό η ομάδα μας έχει τους καλύτερους. Άνθρωποι με ικανότητα, όρεξη και ακεραιότητα, που δεν έχουν μόνο αναγνωρισιμότητα, αλλά απολαμβάνουν την ουσιαστική αναγνώριση στις κοινωνίες που ζουν και δραστηριοποιούνται. Δουλεύουμε μεθοδικά, ολόκληρο το χρόνο, για να είμαστε έτοιμοι τις λίγες μέρες της φωτιάς, της πλημμύρας, των χιονοπτώσεων, να αντιμετωπίζουμε τα φαινόμενα χωρίς να κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. Η δημόσια διοίκηση, το νοικοκύρεμα των οικονομικών μας και η μεγάλη, η διαρκής μάχη για διαφάνεια, αποτελεσματικότητα, για λιγότερη γραφειοκρατία και φυσικά οι μεγάλες, οι εμβληματικές μας δράσεις. Το φυσικό αέριο, που σύντομα θα βρεθεί στα νοικοκυριά των 6 μεγάλων πόλεων της περιφέρειάς μας. Η ολοκληρωμένη χωρική επένδυση των Ινοφύτων, που θα νοικοκυρέψει τη μεγαλύτερη βιομηχανική συγκέντρωση της χώρας και θα καθαρίσει τον Ασοπό, λύνοντας ένα από τα σοβαρότερα περιβαλλοντικά προβλήματα της Ευρώπης. Όλα αυτά και πολλά ακόμη είναι η δουλειά μας. Δεν τα λέμε γιατί έχουμε ανάγκη να διαφημιστούμε. Τα γνωρίζουμε όλοι όσοι ζούμε σε αυτόν τον τόπο. Και κυρίως δεν επαναπαυόμαστε σε αυτά. Αλλά τα χρησιμοποιούμε, τα κάνουμε εργαλεία. Είναι η πηξίδα και ο πήχης μας. Πηξίδα για να παραμείνουμε στον ίδιο καλό δρόμο και να τον πάμε μακρύτερα. Και πήχης για να περάσουμε από πάνω και να φτάσουμε πιο ψηλά. Για να ολοκληρώσουμε το χάρτη των υποδομών μας, βάζοντας μπροστά τους μεγάλους άξονες, όπως το Λαμία Καρπενήσι, με προτεραιότητα στα τμήματα Λαμία Καστρί και Νεοχωράκη Σύραγγα την Φριστού. Θα με συγχωρήσετε που θα γίνω λίγο αναλυτικός, αλλά είναι η ανάγκη και είναι και το πάθος που έχω για αυτά τα έργα υποδομών. Το διαγώνιο άξονα της Φωκίδας, Ναύπακτος Ακτοσιτέα και Άφησα Λαμία, με πρώτα τα τμήματα Γραβιά Βάριανη που προχωράει ήδη και ακολούθως Βάριανη Δίνιανη και φυσικά ο άξονας Άφησα Λιδωρίκη. Βόρειος και νότιος διαμίξης άξονας της Εύβοιας, με τις παρακάμψεις Χαλκίδας, Νέας Αρτάκης, Βασιλικού και Αμαρίνθου ή με άλλα λόγια για τους ευωείς που είναι εδώ και μας ακούνε, όπως λένε και πιο παλιοί, ήμουν νιός και γέρασα. Κύριε Πρόεδρε, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, αυτά είναι έργα που απαιτούν τη συνεργασία κυβέρνησης και περιφέρειας και προσβλέπουμε σε εσάς για να τα κάνουμε πράξη. Τα λιμάνια μας, στη Γλύφα, τον Άγιο Κωνσταντίνο, τη Χαλκίδα, την Ιταία, το Μαντούδι. Τα έργα για τον πρωτογενή τομέα στους κάμπους μας, με κυρίαρχη τη μεγάλη, τη σοβαρή επένδυση που έχουμε δρομολογήσει και προχωράει στην Κοπαίδα. Και βέβαια στο Μόρνο, στο Σπερχιό, το Λιλάντιο πεδίο, αλλά και τα Ψαχνά και τα Μανίκια. Οι αστικές υποδομές, όπως το κολυμπητήριο Λαμίας και η Δημοτική Αγορά Χαλκίδας, για τα οποία έχουμε ήδη εξασφαλίσει και τη χρηματοδότηση. Κρατούμε ως κορυφαία προτεραιότητα και την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Με αντιπλημμυρικά έργα στα ρέματα και με χρηματοδότηση βιολογικών καθαρισμών στους οικισμούς μας. Αλλά και με σοβαρή εποπτεία των βιομηχανικών μονάδων μέσω των υπηρεσιών μας. Και φυσικά, να επεκτείνουμε τη δουλειά μας στην επιχειρηματικότητα. Έχουμε ήδη αναπτύξει τα κέντρα υποστήριξης επιχειρηματικότητας, που στέκονται εμφατικά και με ποικίλους τρόπους δίπλα στους επαγγελματίες της περιοχής μας. Κάνουμε το επόμενο βήμα και επεκτείνουμε τη δράση τους. Τα μετατρέπουμε σε μια ειδική δομή προσέλκυσης επενδυτών. Μια δομή που
θα λειτουργεί ως ο εμπορικός ακόλουθος της περιφέρειάς μας. Θα προβάλλει στοχευμένα τις επενδυτικές μας ευκαιρίες και θα γίνεται ο καταλήτης για τη διευκόλυνση, για την επίσπευση των μεγάλων επενδύσεων. Σε συνεργασία με όλους τους φορείς, θέλουμε μια πραγματική ανάδειξη των Θερμοπυλών. Επιδιώκουμε την καλύτερη αξιοποίηση των Δελφών και της Ερέτριας. Και φυσικά να γνωρίσει ο κόσμος, όλος ο κόσμος, την αρχαία Αυλίδα και τον Ερχομενό. Να αξιοποιήσουμε πραγματικά τις ιαματικές πηγές στα Καμένα Βούρλα, την Ιπάτη, στην Εδιψώ. Τουριστικά, ιατρικά, αλλά και ενεργειακά. Παιδεία και αυτά βέβαια θα απαιτήσουν τις κατάλληλες νομοθετικές πρωτοβουλίες. Και φυσικά, κυρίες και κύριοι, το μέλλον του τόπου μας, τα παιδιά μας. Εκπαίδευση και άθληση. Προχωρήσαμε στη χρηματοδότηση και ανέγερση πλήθους σχολικών μωράν ανάδωνος στη Στερεά Ελλάδα. Συνεχίζουμε και επιμένουμε και στον αθλητισμό. Γιατί όσο σημαντικό είναι να έχουμε καλά σχολεία για τα παιδιά μας, άλλο τόσο είναι να έχουμε και καλές αθλητικές εγκαταστάσεις. Δίνουμε έμφαση στις μεγάλες αθλητικές υποδομές των αστικών κέντρων. Όπως το κολυμπητήριο Λαμίας που λέγαμε προηγουμένως, τα στάδια της Βιωτίας και το εθνικό της Χαλκίδας. Ενισχύουμε με οριζόντιες δράσεις τις πιο βασικές υποδομές, όπως γήπεδα και κλειστά γυμναστήρια στις μικρότερες πόλεις της περιφέρειάς μας.